εργάτες, είχε βάλει εργάτες για το νερό και του λένε ήρθε ένας γέρος. Και αυτά μας είπαν ότι εδώ καλά ψάχνουν για το νερό, έχει νερό, σαν του λέει που πούν το νερό που περνάει. Ξέρετε, έχετε διαβάσει που είχε αυτό, και αυτό το χάρισμα. Και με τα πολλά κατάλαβα ότι θα είναι ο Ματήρ Πορφύριος, με τα πολλά. Κατάλαβα, πριν παπάς τέλος πάντων. Ναι, ας πάνω, τον ευχαριστήσω. Πάει στο μοναστήρι εκεί στο Μίδεση, ο Άγιος ήταν άρρωστος, δεν τον αφήσει να το δει και έφυγε. Και μια άλλη μέρα πάλι έρχεται ο πατέρα να βρει και το βρίσκει μπροστά του, στο τύπο. Είχε δει πόση έννοια οι Άγιοι, πόση έννοια είχαν, εκείνος έβλεπε προφανώς τι θα γίνει αυτός ο χώρος. Εμείς ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει τίποτα, ήταν απλά ένα κτήμα. Δηλαδή πηγαίνανε παρέες, αυτά που σας λέω τώρα ήταν αρχές δεκαετίας του 80. Εγώ που το πήγα τέλος δεκαετίας του 80 σαν φοιτήτρια, ήταν ακόμα γιατί δεν ήταν ολοκληρωμένο ο χώρος. Και σαν μοναστηράκι ξεκίνησε το 1993 με εμάς. Δηλαδή αυτή τη χρονιά πήσαμε 30 χρόνια. Και όταν λοιπόν αγιοκατατάχθηκε, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι όπως καταλαβαίνετε και έχουμε κάνει και μια όμορφη εικόνα. Και το θεωρούμε έτσι πολύ μεγάλη ευλογία, την προστασία του. Νιώθουμε δηλαδή πολύ έντονα την προστασία του. Που το μοναστήρι τώρα μου φαίνεται κιόλα. Δηλαδή, κοιτάξει κανεί το λόγο, βλέπει ένα κομμάτι που έχει κάνει κάτι κερδί και φαίνεται. Σήμερα λοιπόν το θέμα μα είναι η αγωγή των παιδιών στο μοναστήριο. Πολλά ζευγάρια που ξομολογούνταν στον Άγιο Πορφύριο έρχονται στο μοναστήρι. Και του ρωτάμε εμεί. Του ρωτάμε, βρίσκουμε ευκαιρία να μάθουμε. Γιατί εμεί δεν τον γνωρίσαμε προσωπικά τον Άγιο. Και πώς, τι έκανε σε αυτή την περίπτωση, οικογενειάρχε τώρα έχουν παντρέψει τα παιδιά του, άλλοι είναι μοναχοί, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Και μα είπαν διάφορα. Οπότε θα πούμε έτσι λίγα λόγια από την παιδαγωγική, θα λέγαμε, του Αγίου, όπω τη διαβάζουμε, όπω τη διαβάσουμε στα βιβλία και όπω ακούσαμε και από ανθρώπου που τον εγνώρισαν. Καταρχήν, ξεκινάει και ο Άγιο, όπω και όλοι οι Άγιοι τη Εκκλησία μα, και αυτό είναι το σωστό, από την πρόληψη. Δηλαδή, πώς θα κάνω μια σωστή οικογένεια. Πώς είναι ένα δίκαιμα που έχουν τα περισσότερα παιδιά, το πέρασαν όλοι, είναι άγαμος, έγαμος, θα παντρευτώ, τι θα κάνω στη ζωή μου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Και λέει ο Άγιος, να μην σφίγγονται τα παιδιά και αγωνιούν υπερβολικά, να βρουν το θέλημα του Θεού. Θα το δείτε σε όλα, θα το λέμε συνέχεια, θα γυρίζουμε σε αυτό. Ένα στόχο έβαζε και εκεί γίνανε συνέχεια. Θα έχετε δει και στις εικόνες στο γράφημα, που τα λογάκια του ήταν ο Χριστός είναι το πάνω. Γίνανε λοιπόν συνέχεια σε αυτό το απλό. Μπορεί να το πούμε, είναι πολύ απλό είναι. Αυτό όμως είναι το πάνω, πραγματικά. Είναι τόσο απλό και το απλό είναι και το σοφό. Και έλεγε λοιπόν, ένα πράγμα είναι να κάνετε, ένα θέλει ο Θεός, να αγαπήσετε τον Χριστό με όλη σας την καρδιά και εκείνος θα σας δείξει τι είναι αυτό το οποίο θα κάνετε. Θα ανοίξει η καρδιά σας. Θα ανοίξει ο νου σας, θα ανοίξει η καρδιά σας και θα καταλάβετε πού αναπάβεστε. Και χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και έλεγε: όταν ξημερώσει και δει το φως του ήλιου στο δωμάτιο, το σκοτάδι διαλύεται αναγκαστικά. Και συμβούλευε τα νέα παιδιά, αυτό μας το είπε και ο γέροντάς μας, θυμάμαι, θα λες λέει την ευχή, την προσευχή που έλεγε ο Δαβίδ. Μία προσευχή που λέμε ένας από τους ψαλμούς, λέει: γνώρισε όλοι, Κύριε, εδώ είναι η πορεύση μου. Το λέμε πολλές φορές και στο απόδειγμα και στο τσάπσο, πολλές φορές την ημέρα. Και έλεγε, θυμάμαι και ο γέροντάς μας, αν ο Δαβίδ, λέει ο βασιλιάς, έλεγε, παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει τον δρόμο, εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί δυστυχώς ζούμε πολλούς ανθρώπους που έκαναν λάθος επιλογή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Και αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να μην τους κατευθύνετε. Να τους λέτε να κατευθύνετε στο Χριστό. Γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να τους φανερώσει τι είναι αυτό, να γλυκάει την καρδιά τους. Εχθές για πολλωστή φορά, γνώρισε έναν πατέρα, ήρθε στο μοναστήρι με το παιδάκι του, ο οποίος κουβάλωσε ένα μεγάλο γράμμα, νέος άνθρωπος, ήθελε να γίνει μοναχός, είχε πάει και σε μοναστήρι, τον κόσμο ανάποδα γύρισε να γονείς, τον κόσμο ανάποδα. Γύρνα και θα σου φτιάξουμε τη δουλειά, γύρνα και θα κάνουμε κύρνο, γύρνα και θα κάνουμε το άλλο, γύρνα και θα κάνουμε το άλλο, αγόρι ήταν, ευαίσθητος ήταν, γύρισε. Και τι έκανε, παντρεύτηκε, είχε ένα μωρό και τώρα είχε πάρει το μωρό άδεια από τη γυναίκα του, γιατί φυσικά ήταν στα χωρίσματα και τη διαλύσανε. Και λέει, και τώρα χτυπάει το κεφάλι του και λέει, γιατί δεν με αφήσανε να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Δεν πρέπει να αναλαμβάνω, δεν ξέρω αν ήταν κατάλληλο να γίνει μοναχός ή όχι. Δεν είναι δική μας η δουλειά, αλλά δεν είναι πάλι δική μας δουλειά να χωνόμαστε στα πόδια των παιδιών μας και των εγγονών μας. Είναι τραγικό λάθος. Δεν μπορούμε να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη. Είναι σαν να παίρνουμε την ψυχή του πάνω μας. Οπότε το πρώτο και το βασικότερο. Το πρώτο μας βήμα είναι να δούμε μόνοι μας ελεύθερα να αφήσουμε τα παιδιά μας, να γίνουν ενήλικες, να βρούμε τι είναι αυτό που τους ταιριάζει. Κάτι που έλεγε στη συνέχεια, πώς θα προετοιμάσει κάποιος τον εαυτό του. Δεν έχει ότι ναι, εγώ αυτό θέλω, εγώ αυτό θα παρακαλάω τον Χριστό. Να κάνουμε λίγο την αυτοκριτική μας, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας.
να φροντίσουμε εμείς τον εαυτό μας να χτίσουμε, γιατί συναντώντας τον άλλον άνθρωπο, θα έχει και αυτό τα δικά του θέματα. Και τι θα γίνει, ούτε αν ο ένας κολλήσει στον άλλον απλά, κάποια στιγμή μοιραία θα έρθει και ένα ναυάγιο. Γιατί ο ένας θα έχει τα προβλήματά του, ο άλλος θα έχει τα δικά του προβλήματα. Και λέει να μάθει να ο καθένας μας να στρέφεται στον εαυτό του, που είναι πολύ απαραίτητο σε όλη μας τη ζωή, και για εσάς που έχετε οικογένειες και για εμάς τους μοναχούς, γιατί και εμείς συνεπάρχουμε με άλλους ανθρώπους, σε κοινή ζωή ζούμε, και όπως όπου υπάρχει κοινή ζωή υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Να ψάχνουμε μέσα μας τι γίνεται, να βρίσκουμε μέσα μας τις αιτίες, αν κάποιο πρόβλημα δημιουργείται, για να προσπαθήσουμε τον εαυτό μας να οικονομήσουμε και να οικοδομήσουμε. Και λέει ο Άγιος, συμβούλευε, να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Όσες και πόσες αντιπαραθέσεις καθημερινά στο ζευγάρι τα ρίχνει ένας τον άλλον, να είμαστε ταπεινοί στα λόγια, στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Ας γλυκαίνουμε πάντα τον τόνο της φωνής μας και ας αφήνουμε περιθώρια επιλογής και στον άλλον. Να λέμε, εσύ τι λες, να βάλουμε και τον άλλον. Πάρα πολλά ζευγάρια, ότι θα τη ζητούν έτσι βοήθεια, συμπαράσταση, προσευχούλα και το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορεί τον άλλον. Και φυσικά αυτό διαιωνίζει, γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν βγαίνει άλλο. Ενώ αν πούμε, σε τι έφταιξα εγώ, τι μπορώ να διορθώσω εγώ, αν διορθώσω εγώ το δικό μου το κομμάτι, θέλω να τιμήσω τη σχέση και να προχωρήσω. Αλλά ξέρετε πώς πάει αυτό, είναι και ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι και λίγο οι μαμάδες που σου πάρει τον αέρα, είναι όλα αυτά και δημιουργούν πραγματικά ναυάγια στα παιδιά. Πολύ βασικό. Η αγωγή των παιδιών δεν το λέει μόνο ο Άγιος και όλοι οι άλλοι, το λέει και η πιστή. Ξεκινάει από τη σύλληψη του παιδιού. Λέει ο Άγιος. Το έμβριο, και ξέρετε, επειδή είχε όλα αυτά τα χαρίσματα, εκείνος μπορούσε να δει τι γινόταν κάτω στα έγκατα της γης, τη νερό κυκλοφορεί. Φανταστείτε ότι τι έβλεπε έτσι, σε μια κοπέλα που ήταν έγκυος. Βλέπω πολλά πράγματα. Και πριν γίνει μια κοπέλα. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στη μητέρα του. Ακούει και αισθάνεται με τα μάτια της μητέρας. Όλο το νευρικό σύστημα της γυναίκας επηρεάζει το νευρικό σύστημα του εμβρίου. Αντιλαμβάνεται όλες τις κινήσεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες της μητέρας του. Αν η μητέρα δεν το θέλει το μωρό ή δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγρια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάρει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και η δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Ό,τι λέει ζει στην κοιλιά της μανούλας του, θα το ζήσει, θα το κουβαλήσει όλη τη ζωή. Τα φερσίματα, λέει, ενός παιδιού έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Έλεγε τα παιδιά, λέει, μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κακοκτίζονται. Και γι' αυτό, λέει, επειδή είναι πληγωμένα, θα δημιουργήσουν όλα τα ίδια τα προβλήματα. Μια κοπέλα είχε πάει και ήταν έγκυος και ήταν αναστατωμένη. Αυτό που το είπε ένας κύριος που ήταν μπροστά στο άξονα τηλέφωνο. Πριν τον Άγιο Πορφύριο να τον ρωτήσει τι να κάνει, γιατί έπρεπε να κάνει μια εξέταση και της είπαν οι γιατροί ότι ήταν δύσκολη η εξέταση. Και ο Άγιος που έβλεπε τηλέφωνο, της λέει, της αλλάζει το θέμα και της λέει μη μαλώνεις με τον άντρα σου. Αυτή λοιπόν τσαντίστηκε. Εγώ σου λέει, ο εγωισμός τύχτηκε. Λέει, εγώ θέλω να σου ρωτήσω για την εξέταση που θα κάνω. Της λέει μη μαλώνεις με τον άντρα σου. Και αυτή επέμενε και της κλείνει το τηλέφωνο και γυρίζει και λέει στον κύριο που ήταν δίπλα, αυτή η κοπέλα, το παιδί της είναι καλά. Η εξέταση δεν θα δείξει τίποτα, είναι καλά. Αλλά επειδή μαλώνει με τον άντρα της, όταν γεννηθεί το παιδί θα αρρωστήσει. Και αυτά που έλεγε ο Άγιος, μπορείτε να τα βρείτε οπουδήποτε. Εγώ τα βρήκα δηλαδή και από σε επιστημονικά συμπεράματα, το πόσο λένε οι γιατροί στην προγεννητική αγωγή, το πόσο το μωρό ακούει. Αν λέει ακούει τους ήχους, ακούει τον παλμό της μητέρας του. Ακούει τη φωνή του πατέρα του και όταν βγαίνει, το αναγνωρίζει. Κατά τη διάρκεια που το μωρό δημιουργείται μέσα στη δουλειά της μητέρας, τη στιγμή που συλλαμβάνεται, αρχίζουν τα όργανα να λειτουργούν και όταν βγει πια τελειοποιούνται. Και έχουν γίνει λίγο πειράματα και λέμε ότι το μωρό έχει, το έμβριο έχει και γεύση. Αν η μητέρα του λέει τώρα κάτι γλυκό ή είναι γλυκιά η διάθεσή τη, αυτό λέει κάνει ωραίο μορφασμό, είναι γλυκένεται. Αν η μαμά είναι πικραμένη, αυτό έτσι κάνει μορφασμού άσχημου. Αν η μαμά λέει χαϊδεύει την κοιλιά τη, τότε το μωρό κάνει κίνηση να την αγγίξει.
αν πάει να το σκοτώσει, κάνει κίνηση να θαυλιστεί, να σωθεί. Επίσης λέει, έχει και αφή. Καταλαβαίνει όταν το αγγίζουνε. Και ένας, λέει, ένας μεγάλος συμφέτης συνιστούσε στις μαμάδες να βάζουν τα παιδιά τους, τη σμίχνουν στην κοιλιά της, να ακούνε μουσική. Να ακούνε η μαμά μουσική και όταν βγει το μωρό, λέει, θα είναι καλλιεργημένο. Και έχουν γίνει και πειράματα με μητέρες που διαβάζαν πολύ στα παιδιά και αυτά προχώρησαν πάρα πολύ στα γράμματα. Φανταστείτε άλλο όλα αυτά που αφορούν το νευρικό σύστημα ενός μωρού, τα χαρίσματά του, επηρεάζονται από την ζωή και τη διάθεση της μητέρας, φανταστείτε τι γίνεται με τις ψυχικές του διαθέσεις και τις ψυχικές του ενέργειες. Αισθάνεται, λέει, τα πάντα, αισθάνεται, λέει, την αγάπη των γονιών του, αισθάνεται αν το θέλει, αισθάνεται αν θέλει το φίλο του. Και είναι τραγικό να βλέπουμε γονείς που όταν ας πούμε φτάσουν πια και το έχουν διαλύσει το σπίτι τους, να λένε. Γιατί ξέρετε, επειδή πολλές φορές έρχονται και στο μοναστήρι και παιδάκια, γονείς με παιδάκια, βλέπουμε ότι από την κατάσταση των παιδιών, από τη συμπεριφορά των παιδιών, πολλές φορές φανερώνεται τι έχουν στο σπίτι μας, τι γίνεται, τι ζουν μέσα στο σπίτι τους. Και να λέει, ας πούμε, ο γονιός, δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό. Και να το βλέπεις το παιδί, ότι έχει πρόβλημα, είναι μωρό. Πώς δεν καταλαβαίνει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Μπορεί να μπορεί να το επεξεργαστεί, να το κρίνει, να το νιώθει. Δυστυχώς πάρα πολλά παιδάκια και από την πολύ, πολύ, πολύ μικρή ηλικία. Ένα άλλο που έλεγε ο Πορφύριος, έλεγε, ανέφερε τη λέξη κυταρική μνήμη. Λέει, ο οργανισμός μας έχει μνήμη, τα κύτταρά μας. Όλη η ψυχή μας βρίσκεται παντού σε όλο μας το σώμα. Και έχει σημασία αυτό. Παλιά λέγανε οι επιστήμονες ότι οι μνήμες αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Τώρα και η επιστήμη έρχεται και λέει ότι σε όλα τα κύτταρά μας αποθηκεύονται οι μνήμες μας διάφορες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άνθρωποι που έχουν κάνει μεταμόρφωση οργάνων αρχίζουν και αποκτούν διατροφικές συνήθειες ανθρώπων που ήταν ειδότες τους. Και αρχίζουν και έχουν και τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η επιρροή. Και έλεγε ακόμα, όπως λέω και αυτό λένε και οι επιστήμονες, ότι χρόνιες παθήσεις παιδιών οφείλονται ακόμα από την κοιλιά της μητέρας τους, τι η μητέρα τους ζούσε. Μια οικογένεια πάλι που ξέρουμε μας έλεγαν οι γονείς ότι είχαν πει στον Άγιο δηλαδή το παιδάκι τους είχε δυσκολιότητα. Είχε πρόβλημα τώρα το μωράκι. Και τους είπε ο Άγιος ότι λέει γύρισε και λέει στη μητέρα εσύ δεν φταίς. Γιατί όταν ήσουν Άγιος στεναχωρήθηκες πάρα πολύ και αγχώθηκες. Οπότε όπως καταλαβαίνει η γυναίκα έλαθε πανικό. Λέει και τι κάνουμε τώρα. Μην ανησυχεί, λέει όλα διορθώνονται. Και αυτό να το πούμε εξ αρχής γιατί πολλές φορές λέγοντας αυτό που η Εκκλησία μας λέει ή από βιώματα, κανείς ταυτίζεται εκ των πραγμάτων, γιατί όλοι μας έχουμε ένα πόλεμο στα σπίτια μας και απελπιζόμαστε. Να μην απελπιζόμαστε. Όλα διορθώνονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν διορθώνεται. Έλεγε ο Άγιος ότι πώς θα το διορθώσουμε το λίγο μαμά αυτή. Ας πούμε το παράδειγμα με το παιδάκι που είχε τη δυσκολιότητα και όντως είχε διορθωθεί και το ξέρω το παιδί, είναι ένα κουπέλο. Της έλεγε θα κάνεις πολύ προσεκτικά, θα κάνουμε όλοι και όπως λέει μπήκε αυτό, έτσι και θα γίνει. Και πραγματικά έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκείνο που συνιστούσε να χτιστούν από την αρχή γερά θεμέλια. Για να μπορεί το παιδί, ό,τι και να τραβήξει μετά στη ζωή του, κάθε άνθρωπο έχει τα δικά του βάσανα, να αντέξει, να έχει γερές ρίζες. Όχι μόνο για πολλές γνώσεις, αλλά να έχει αυτή την ψυχική αντοχή. Να προχωρήσουμε να δούμε τη ζωή του, πώς μπορεί να είναι η ζωή μέσα στο σπίτι, ώστε να γίνει πραγματικά παράδεισος και όχι να γίνει κόλαση, όπως πολλές φορές γίνεται. Όπως ξέρουμε όλοι, η διαμόρφωση του χαρακτήρα είναι μέχρι τα 4 χρόνια, τόσο το ρίζουν οι παιδιά. Ό,τι προλάβει θα λέγει κανείς. Μέχρι τα 4 χρόνια από την κοιλιά της μανούλας, μέχρι τα 4 χρόνια. Μετά λέγει ο Άγιος, τα παιδιά αρχίζουν και ξεδιπλώνουν το σεντόνι της ψυχής τους. Έτσι το έλεγε. Και αυτό που χρειάζεται, τι είναι το παιδί. Σίγουρα χρειάζεται φροντίδα, σίγουρα χρειάζεται και υλικά πράγματα, σίγουρα χρειάζεται και ό,τι του παρέσουμε, μπορούμε να του προσφέρουμε και τη μόρφωση και όλα. Αλλά κυρίως χρειάζεται τους γονείς του να είναι αγαπημένοι. Ρωτάνε ένα παιδί, τι σημαίνει να αγαπάνε οι γονείς μου, και απαντάει το παιδί. Αγαπάνε οι γονείς μου σημαίνει να βλέπω τους γονείς μου να αγαπιούνται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο παιδί από το να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Και ας μην γίνει τίποτα, ας μην έχουν να φάνε. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μας που είπε και το χαμόγελο ο πατέρας, ότι ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί. Πάρα πολύ φτωχοί. Δεν ήταν ούτε πατίνι που λέμε. Πάρα, είμαστε πρόσφυγες, πάρα πολύ φτωχοί. Όλοι γελάγαμε. Όλοι γελάγαμε. Διάθεση να κάναμε και ο πατέρας μου πρώτος, όλοι γελάγαμε. Δηλαδή δεν νιώθαμε ότι έχουμε ένα σπίτι που θα μας φάτα ή θα πρέπει. Εντάξει, δεν αποκτήσαμε τότε, δεν είχαμε τα εφόδια να κάνουμε όλα τα φροντιστήρια και ό,τι χρειαζόταν τότε που ήμασταν παιδάκια. Τα κάναμε όμως αργότερα. Το ξέρω, αυτό δεν έλειψε τίποτα. Αλλά δεν έλειψε το πιο βασικό. Έτσι, το δέσμο, η αγάπη. Δηλαδή, ξέρω, δεν είχαμε αυτοκίνητο, πήγαμε με τα πόδια βόλτα, στην Ομόνια.
πιο αστείο, το παραμικρό. Το παραμικρό. Αυτό είναι. Χτίζει εκείνη την ώρα. Χτίζει. Και αυτό σε συνοδεύει όλη τη ζωή και είναι το καλύτερο φόβο για να αντιμετωπίσει ό,τι μετασυσσωρεί. Γιατί όλοι περνάμε από περιπέτειε. Ενώ οι καυγάδε δημιουργούν και ένταση, καταστρέφουν πολλέ φορέ δυστυχώ και το νευρικό σύστημα. Βλέπουμε παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία με πολλή ένταση. Μα πάνε με ρευασθένεια, με ένταση. Και λε τι έγινε τώρα, αφού όλα αυτά τα δίνουν, τι συμβαίνει. Ή καμιά φορά ξεγελούν οι γονεί και λένε εμεί μαλώνουμε δίπλα στο άλλο κομμάτι, γιατί μα ακούει. Και στο άλλο δωμάτιο και στην Αμερική να μαλώνει, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι υπάρχει μια γλώσσα μυστική, γλώσσα τη ψυχή και μεταδίδεται. Αν σα έχει τύχει να έχετε κάποιον έννοια, να έχετε κάποιον άλλο έννοια, δικό σα που είναι στο εξωτερικό και αυτό να το νιώσει. Ή ακόμα να σα πάρει και τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Αυτό το μεταδίδουμε. Και το καλό το μεταδίδουμε το αίσθημα και το κακό το μεταδίδουμε. Και πολλέ φορέ παιδιά που έχουν φοβίε, περώνονται τη νύχτα, παθαίνουν πανικό, βλέπουν εφιάλτε. Είναι γιατί δεν ζουν αυτή την αγωνία μέσα στο σπίτι του. Του λείπει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ο Άγιος. Πρέπει οι γονείς να νοιάζονται καθημερινά, να έχουν αγάπη, ομοψυχία, συνεννόηση, να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι, ούτε μια φορά να μην τους δίνουν να μαλώνουν. Θα μου πείτε, γίνεται. Θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν να μην τους δίνουν να μαλώνουν. Αλλά να βλέπει τη συγγνώμη, να βλέπει τη δυνατότητα, να βλέπει ότι δεν ήταν τίποτα παιδί μου. Ξέρετε πόσα παιδιά ακούνε τους γονείς να λένε πάνω στα νεύρα τους, θα σε χωρίσω και παθαίνουν πανικό, παθαίνουν σοκ. Και μετά προσπαθούν οι γονείς να τα παλώσουν τα πράγματα. Ακόμη μια κουβέντα που την είπαν έτσι. Μου έλεγε ένας πατέρας, όσο είχε επηρεάσει το παιδί του. Άκουσε λέει το παιδί να κάποιο έτσι από την γυναίκα μου και λέει θα σε χωρίσω. Και εσύ να κλείνει το παιδί. Προσπαθούσα να το ερεμήσω και να πω όχι παιδάκι μου, οι γονεί σου είναι αγαπημένοι, δεν είναι έτσι, δεν κουβέντεται, δεν το παίρνει σοβαρά. Δεν το εννοούσα. Αλλά η ψυχή του είχε α πούμε το μάξι και το μάξι. Αυτό λέει που χρειάζονται πιο πολύ τα παιδιά είναι, έτσι το έλεγε, αίμα προσευχομένων γονέων. Αν υπάρχει αυτό ο ανταγωνισμό που πολλέ φορέ υπάρχει, τότε δημιουργείται ένα ναυάγιο. Αν υπάρχει συναγωνισμό, να αγωνιζόμαστε μαζί, τότε είναι ευτυχία. Είχαν ερωτήσει για τον Άγιο Παΐσιο, κάποιο που είχε πάει, λέει: Ποιο πρέπει να πλέει τα πιάτα, για να κάνει και έτσι και τον έξω. Ποιο πρέπει να πλέει τα πιάτα μέσα στο σπίτι, και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιο Παΐσιο, όπω προλάβει. Έλεγε ο Άγιο: Αν δεν αγιάζονται οι γονεί, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα του. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, τότε ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς, οι ίδιοι δηλαδή θα το πληρώσουν, με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο, κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής κινδυνεύει όπως σε στιγμή να γκρεμιστεί. Δυστυχώς πολλά παραδείγματα έχουμε. Πολλά. Θυμάμαι ένα παιδί που ήμασταν τότε φοιτητές και είχε έρθει στον Αγιαστέρα, ένα νεαρό παιδί από πολύ καλή οικογένεια, πολύ μορφωμένη γονείς, πολύ όλα, αλλά το είχαν διαλύσει στο σπίτι. Με τρία παιδιά. Και ήταν το μεγάλο αυτό. Προσπαθούσαν λοιπόν να πείσουν ότι είχε καλά το παιδί, ότι πρέπει να μορφωθεί. Αλλά αυτό βλέποντας την κατάτεια των γονιών, δεν ήθελε. Και ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Ήταν το άρεσαν οι τέχνες, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Όχι όμως να σπουδάσει. Δεν ήθελε. Είχε μια αρνητική εικόνα. Επέμεναν, έβλεπαν στον δρόμο γιατί ήμασταν φίλοι με το παιδί. Πες το παιδί μου να πάει στο πανεπιστήμιο, πες το ένα. Αυτό κάποια στιγμή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Σαν νεαρός ήταν, σαν επισκέπτης. Τη γη και τον ουρανό κατέβασαν για να μην πάει, δεν πήγε. Και τελικά τι κατάφερα, του ξεγέλασε, ξεκίνησε τα φροντιστήρια του ειδηλικίου. Του ξεγέλασε, ανέβηκε στην ταράτσα και σκοτώθηκε. Και εμείς έχουμε καλύψει. Μας έφερε μόνο καλύψει το παιδί. Και μετά ήταν σαν χαμένη γυναίκα. Δυστυχώς αυτό δεν διορθώνεται. Μετά χτύπησε το κεφάλι του, δηλαδή να σα πω, είναι η κυρία Κουτασκάλα και τι έκανα στο παιδί μου και γιατί δεν φέρθηκα στο παιδί μου. Αλλά ήταν ανάγκη. Καταστροφική γυναίκα. Κάποτε είχε πάει ένα άλλο ζευγάρι που το παιδί είχε πάθει νευρασθένεια. Και δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο πρόβλημα στην ψυχία. Ο Άγιος είδε ότι το πρόβλημα ήταν των γονιών. Τους είπε να φύγει το παιδί από το σπίτι. Και έφυγε και σώθηκε το παιδί. Το πήγανε σε κάποιο συγγενής σε μια άλλη περιοχή. Και τους είπε ότι αν θέλετε να σώσετε το παιδί, σας πρέπει να γιάσετε εσείς. Έβαλε τα κλάματα η μάνα. Πώς να γιάσουμε. Τι μας λες τώρα που να γιάσουμε, είναι εύκολο πράγμα. Και με την απλότητά του, που γνώρισε οι Άγιοι, λέει να είναι πάρα πολύ απλό να γιάσουμε. Τους λέει. Μην προσπαθήσεις, λέει στη μάνα, να κάνεις την καλή μαμά, να γίνεις αγία. Δηλαδή,
να αγαπήσεις, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε από την αρχή, να αγαπήσεις τόσο πολύ τον Χριστό, που τι να πεις, τα αφήνω όλα σε σένα. Εάν εσύ δεν τα αφήσεις όλα στον Θεό, θα τα αναλάβει όλα. Και έτσι εσύ θα λιάζεις και τα παιδιά σου. Αυτό συνιστούσε. Και έφερε ένα παράδειγμα το ποιο είναι ο ρόλος που το γονιά μέσα στο σπίτι. Φανταστείτε, λέει, τι μπορούμε να κάνουμε. Να κρεμίσουμε ή να χτίσουμε. Το παιδί είναι ένας κήπος. Ο κήπος αυτός έχει δύο μέρη. Μια πλευρά είναι λουλούδι, μια άλλη είναι αγκάθι. Έχουμε μία βρύση να ανοίξουμε. Πού θα πάει? Θα πάει στα λουλούδια να τα ποτίσει. Θα πάει στα αγκάθια? Δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Θα ξαναδούμε τα αγκάθια. Και λέει, είναι στο χέρι το δικό μας ή να χτίσουμε ή να κρεμίσουμε. Αλλά και πάλι ξαναλέμε ότι στο χέρι μας είναι πάλι, γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ζήσανε μια κόλαση στα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, ζήσανε ήδη μια κόλαση μέσα στο σπίτι, αλλά όταν μπήκε ο Χριστός στη ζωή τους, αλλάξαν όλοι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ότι α, το παιδί μου τώρα το έχω κάνει αυτή τη ζημιά, το παιδί μου έχει επιλέξει τι θα κάνω. Απλά θέλει πιο πολύ αγώνα μετά. Θέλει πιο πολύ προσοχή. Θέλει πιο πολύ προσοχή. Θέλει πιο πολύ να μιλάμε εμείς, όπως έλεγε και ο Άγιος Προφύριος και η Αγία Γεωργία Σαββρίβια, να μιλάμε όχι στο παιδί εμείς πολύ από ένα σημείο και μετά, τα έχουμε τα να πούμε. Να μιλάμε στο Θεό, το κάνει και έτσι. Όχι λέει εδώ, αλλά εδώ, εκεί. Μα συγγνώμη, όχι εδώ, έδινε τα γόνατα, εδώ, εκεί. Οπότε δεν γίνεται, λέει. Ο Χριστός θα μιλήσει στο παιδί. Και μάλιστα έλεγε ότι κάθε καλό λογισμό, κάθε προσευχούλα που θα κάνει μανουλευτικά, ο Χριστός θα δώσει ένα καλό λογισμό στο παιδί. Και μα συνέχεια έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη Παπαγκούλη μα, που εξομολογούσε πάρα πολλά ζευγάρια και πονούσε για το βλέποντα τα παιδιά να υποφέρουν. Έλεγε Πάσχομαι από μανούλη. Πάσχομαι από μανούλη. Έχουμε ανάγκη από μανούλη που να προσεύχονται για τα παιδιά. Και τι έλεγε, α πούμε, για να προσεύχονται για τα παιδιά. Να πηγαίνει να τα σταυρώνει. Απλά πράγματα. Είναι το παιδί σου κοιμάται. Να πηγαίνει να το σταυρώνει. Να κάνει προσευχούλη. Να του μάθει απλά πράγματα που θα τα θυμάται και μετά. Τα λόγια τα λέμε, πώς είναι και μετά τα βαγιούνται. Δεν μας ακούνε, φεύγουν. Πάζα μια κουβέντα και σου λένε σταμάτα και φεύγουν. Όλοι το περάσαμε αυτό. Δεν είναι μόνο. Αλλά να έχουν εικόνες στο μυαλό του, δηλαδή παραστάσει. Να βλέπουν τη μαμά να προσέχεται. Εμάς ο γέροντάς μας, σας λέω ότι ήταν ορφανός, ποια ήταν η εικόνα που έβλεπε και μετά και ο ίδιος έγινε ιερέας. Έβλεπε τη μάνα με τέσσερα παιδιά να προσπαθεί να δουλέψει για να τα θρέψει. Κάνοντας διάφορες δουλειές μέσα στο σπίτι, γιατί δεν ήθελα η μεγάλη αδερφή του και δούλεψε. Για να μην φύγει η μαμά στο σπίτι, η μαμά έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι, είχε ένα νικάρι, ένα δωματιάκι, έπαιρνε τα ρούχα, τέτοιες δουλίτσες. Αλλά τι έγινε, σηκωνόμουν λίγο το βράδυ και έβλεπα τη μαμά μου να προσέχει. Σηκωνόμουν μετά ξανά να πάω στο βαλέτα, τη μαμά μου να προσέχει λίγο να τη στείλει. Και αυτό ήταν η καλύτερη εικόνα. Γιατί έκανε, έπαιρνε το θυμιατό, θυμίαζε τα τέσσερα τη σημεία του ορίζοντα. Αν με το καντιλάκι δεν είχαν λάδι, να φάνηκαν θεόφτωχοι, όμως το καντιλάκι δεν το σβήνανε και δεν του έλειψε ποτέ το λάδι. Δηλαδή, σαν παραστάσεις, απλές, απλά πράγματα που τα κάνουν και οι παππούδες μας. Να μαθαίνουν τα παιδιά μας να λένε δόξα σε ο Θεός, να ευχαριστούν, που δεν το κάνουμε πολλές φορές. Και θα δείτε κι άλλα τώρα στη συνέχεια. Δηλαδή, τα πιο απλά πράγματα είναι τα πιο σοφά, τα οποία βοηθούν στην πορεία. Δηλαδή, όταν πια μεγαλώσουμε και δεν θέλουμε άλλα λόγια, θα τα δούμε αυτά μπροστά μας. Συνιστούσε την προσευχή, αλλά και πάλι το έλεγε, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χρόνο όλοι. Και δεν έχει και σημασία ο χρόνος. Και σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και ο άλλος μόνο 5 λεπτά, και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό. Σε μια ανάγκη, όταν το παιδί μας είναι στο χειρουργείο, όταν είναι δικός μας άνθρωπος, εκεί και ο χρόνος χάνεται και το αποτέλεσμα μετά είναι θαυμαστά, γιατί δίνουμε όλη μας την καρδιά. Κάτι άλλο που συνιστούσε, που και αυτό πολύ βασικό συμβαίνει στα σπίτια μας, είναι η υπερπροστασία. Η υπερπροστασία ενός γονιού, είτε γιατί νιώθει ότι το παιδί του είναι πολύ μικρό, είναι τρυφερούλι και πρέπει να το προστατεύσει, που εννοείται γίνεται σε μια μέχρι ηλικία αυτό φυσικά, γιατί δεν το αφήνουμε έτσι, είτε γιατί όταν πάει καλά με το σύζυγο και έχει πέσει μόνο με τα μούτρα πάνω στο παιδί. Και τι γίνεται, το παιδί το κέντρο, και εκεί που θέλουμε να το φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Να μπορέσει να σταθεί στα πόδια, δεν τον κάνουμε ανάπηρο. Τον κάνουμε χειρουργικά ανάπηρο. Και έλεγε κάτι πολύ ωραίο και σαν του εξώσπου. Λέει, όπως λέει η πορτοκαλιά, ξέρετε, δεν έχει ένα φρούτο. Όπου πρώτα φρούτο, έχει να σου δει η πορτοκαλιά. Είναι πάνω στο δέντρο. Εάν αυτό το φρούτο ρημάσει και δεν το κόψει, τι θα γίνει, θα σαπίσει. Το ίδιο είναι και το παιδί. Δεν είναι το παιδί. Εάν δεν το αφήσει να ωριμάσει, το κατέστρεψε. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παιδιά, σε αγόρια πολλά, σε μεγάλη και ηλικία που
η μαμά κάνει το μάτι, η μαμά κανονίζει, η μαμά οδηγεί, η μαμά θα του κάνει το πρόγραμμα, θα φτιάξει τα ρούχα, θα φτιάξει τα παπούτσια του και στην Αμερική να τον πάρει τηλέφωνο. Αυτό. Δηλαδή και μετά αυτό το παιδί όταν θα κάνει οικογένεια, καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα προβλήματα που δημιουργούνται. Ενώ θα πρέπει να το μεγαλώσουμε έτσι ώστε μόνο του να πάρει το δρόμο του. Κάποια στιγμή και οι γονείς θα φύγουν, αλλά και να μην φύγουν. Η σχέση τους αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Να παίρνει μια άλλη μορφή, πιο ιερή, πιο προσευχητική. Δηλαδή να είναι κοντά στα παιδιά, αλλά με πολύ, με προσευχή, με διάκριση. Άλλωστε, όταν πια το παιδί μας μεγαλώσει, η προσευχή είναι πρωτοκρατή στην δική μας. Και εγώ να σας πω κιόλας, γιατί και εγώ ήμουν τελείως, δεν ήμουν στην Εκκλησία. Θυμάμαι όταν. Και κάνω διάφορες παλαβουμάδες. Και φυσικά δεν ήταν ότι μπορείτε να τολμήσω να πει κουβέντα, εννοείται αυτό. Αλλά όμως θυμάμαι ότι όταν πια χάρη στον Θεό με άγγιξε και ήρθα στην Εκκλησία, το μόνο που συνάντησα ήταν τη μεγάλη αγκαλιά της μητέρας μου. Η οποία μητέρα μου δεν ξέρει και πολλά πράγματα από αυτά. Αλλά όμως ήξερε να έφυγε για το παιδί της. Και σου λέει το παιδί μου τώρα δεν είναι κοντά, εγώ τι θα κάνω. Και έκανε προσευχούλα. Και όχι απλά έκανε προσευχούλα, το είχε νιώσει, ξέρετε πώς είχε ανάμεσα. Το ένιωσε κιόλας το παιδί μου τώρα θα έρθει πάλι πίσω. Χωρίς λόγια. Νομίζω ότι αυτό το καλύτερο από όλα. Κάτι άλλο που συνιστούσε, που και αυτό είναι καταστροφή, αλλά δεν γίνεται με μέτρο, είναι η έπινη. Πολλές φορές στο κέντρο του κόσμου το παιδί μας. Το πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου το παιδί μας. Το πιο ωραίο μάτι του το παιδί μας. Το πιο ικανό. Βαρύ στο παιδί μας καφιόμαστε. Είναι το πρώτο, είναι ο πρώτος μαθητής και πρέπει να είναι ο πρώτος μαθητής. Και λίγο να δεν είναι ο πρώτος μαθητής και του πάρει κάποιος άλλος στη σειρά. Και λέει ο Άγιος, στο παιδί δεν πρέπει να λέτε εσύ να τα καταφέρεις. Εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε, γιατί αλλήμον να το επενέσουμε. Εννοείται ότι όλοι μας χρειαζόμαστε τον έπαινο και τον καλό τον λόγο, γιατί αλλιώς, αν οι γονείς μας δεν μας το πούνε, έχουμε το άλλο άκρο, που τα παιδιά είναι τσακισμένα. Και δεν έχουν προσωπικότητα. Αν ο γονιός δεν σου πει μια καλή κουβέντα, τέλειωσες. Θέλεις ανάγκη. Αλλά θέλει ένα μέτρο. Και λέει, να του πούμε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Κοιτάξτε διαφορά. Όχι μπράβο σου, τι ωραίος του κούκλος που είσαι, μα και τα όμορφα μάτια και όλα, ποιος μας τα δίνει. Και τα παιδιά πώς έρχονται. Η επιλογή δική μας είναι καθαρή. Αν δεν θέλει ο Θεός. Ξέρουμε πάρα πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδάκι και δεν μπορούν. Είναι δύσκολο. Και λέει η προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις, τα χαρίσματα που σου έδωσε, για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Θες αμέσως πως μπαίνει σε μια άλλη λογική. Ότι αυτό που μου έδωσε ο Θεός είναι δώρο. Αμέσως ευχαριστώ. Λέω ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ τον Θεό και μετά τους άλλους. Αλλιώς, τι γίνεται, αυτό που πολλές φορές, και το είχε και ο μακαριστός ο Παύλος, που θυμάστε όλοι που έλεγε δεν μπορεί κανείς να μου το αλλάξει. Ο εγωιστής άνθρωπος που έλεγε, θυμάστε, είναι ανίκανος να αγαπήσει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Μα λογικό δεν είναι. Αν σε έχω μάθει από μικρό ότι μόνο εσύ υπάρχει, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να εκμεταλλεύεις τους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιείς. Και όταν πάψω σου με θέση, τους πετάξεις. Είτε είναι η γυναίκα σου, είτε είναι τα παιδιά σου, είτε είναι ο υπάλληλή σου. Οπωσδήποτε. Και τι κάνουμε έτσι και είμαστε δυστυχισμένοι. Έρχονται άνθρωποι και παραπονιούνται και λένε μόνο που δεν έχουν κανέναν. Και όταν αρχίσουν και μιλάνε, γιατί μόνο του πάνε και τα πάντα. Και όλοι του φταίνουν και όλοι του επιβουλεύονται. Και με άλλοι άνθρωποι που είναι στη λίγα. Και μόλι τα πάνε καλά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά μου καλά, οι γονεί μου καλά, οι φίλοι μου καλά, οι υπάλληλοι μου καλά. Και πρέπει να είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έλεγε, ακόμα και να τα μαλώσει, και πάλι με μέτρο. Θα το μαλώσει για να καταλάβει και αυτό που έκανε δεν είναι καλό. Όταν λέμε τα επενούμε λέει συνέχεια, τότε τι κάνουμε. Μάλιστα λέει μια έκφραση του. Φουσκώνουμε λέει το μήλο του εγωισμού και δεν βλέπουμε τίποτα πέρα από τη μύτη του. Τα κάνουμε έτσι και εκείνη και εδώ αρχίζει το δράμα. Τα κάνουμε έτσι πιο επιρρεπή στα διαβολικά πράγματα. Πολλές φορές τα παιδιά παθαίνουν διάφορα και τρέχουμε από εδώ και τρέχουμε από εκεί. Και λέει ο Άγιος, δεν καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές. Και αυτή η κακή συμπεριφορά και αυτή η ανάγνωση συμπεριφορά και αυτά τα ψυχολογικά είναι και δαιμονικές επιρροές. Θέλει, δεν θέλουμε να το λέμε πολλές φορές. Αλλά εκείνο το έβλεπε. Αν ήταν πολλές φορές ήταν και μια αρρώστια ψυχική, η οποία μπορεί να είναι και γονιδιακή. Αλλά πολλές φορές είναι και τέτοιες επιρροές. Γιατί ακριβώς ποιο είναι ο πρώτος εγωιστής. Διάβολος. Και λέει ο Άγιος. Με τον εγωισμό άνθρωπος είναι και αναπτύσσεται. Είναι με τον εγωισμό άνθρωπος που είναι και αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με τον αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκαμε τη γη λαβύρινθο και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Γιατί ο ένας εγωιστής, ο άλλος εγωιστής δεν μπορεί να συνεργαστούμε. Ο καθένας θέλει το δικό του. Και έχει μάθει να κάνει το δικό του. Κατατίσαμε τη γη μας ωστό ψυχιατρίο. Και απορούμε για τα παιδιά μας πήραν τους δρόμους. Έφυγαν από τα σπίτια τους. Παρατήσαν τη ζωή, τη μόρφωσή τους. Γιατί γίνεται αυτό. Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους
να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Κάτι που μας έλεγε πολλές φορές ο πατήρ Γαβρίλου, ο πνευματικός μας, είναι ότι η μεγαλύτερη λέει, επιτυχία του διαβόλου, λέει, ξέρετε ποια είναι, καμιά φορά νομίζουμε ότι μας παρουσιάζεται με την τάδε μορφή να το βρούμε στο τάδε, άμα συμβεί αυτό. Έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Η μεγαλύτερη επιτυχία του μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Επομένως, αφού μας πείθε ότι δεν υπάρχει, τι κάνει. Ξέρει τον καθένα από πού θα τον πιάσει. Άλλωστε έχει ευαισθησία εκεί, ξέρει. Το καθένα έχει λέει συνταγές για όλες τις ηλικίες των ανθρώπων. Κανείς μας δεν ξεφεύγει. Θα μας πιάσει τον καθένα. Από εκεί που δεν το περιμένουμε όμως. Που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πιο πολύ συνιστούσε είναι να προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα υγιές κλίμα στο σπίτι, ένα χαρούμενο, θυμάμαι ένα πατρεμένο, έτσι, αγαπημένο μας άνθρωπο πρόσωπο, πατέρας είναι πολλών παιδιών, που τι έκανε, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα που έκανε, που μετρεστήκανε, ήταν, είπανε ότι, κοίτα, εμείς έχουμε τον Χριστό ανάμεσά μας, πολύ, έτσι, πολύ, πολύ ευλογημένα παιδιά, και στηριζόμαστε στον Χριστό. Το τι προβλήματα έχει ο καθένας από το σπίτι του, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Γιατί αν αρχίσει να ξέρει ο καθένας τη μάνα σου, τη μάνα μου, τελείωσε. Πρώτο. Και δεύτερο, προσπαθούσε να δημιουργήσει πάντα μια πολύ ευχάριστη εικόνα στο σπίτι. Γιατί το σπίτι ήταν ένα παράδεισος. Με ζωγραφιές, με τραγούδια, ακόμα και η τύχη ήταν τόσο ωραία βαμμένη και είναι στο σπίτι τους. Τώρα έχουμε παππούδες πια. Που δημιουργούσε μια ωραία εικόνα. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τόση υγεία μέσα τους. Το σπίτι ήταν μια φωλιά, μια αγκαλιά. Ενώ το σημερινό σπίτι, πολλές φορές μας το λέει και ο πατήρ Γαβρίλου και το ζούμε πια, το χιόνι τα παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει να θυμώ το σπίτι τους. Έχουμε παιδιά, και θα έρθουμε τώρα στο επόμενο, ψευών γονέων, που δεν θέλουν ούτε το όνομά τους να έχουν το γονέο, το επίθετο. Αλλάζουν και το όνομά τους. Μπορείτε να το φανταστείτε, φεύγουν. Να μην έχουν καμία σχέση, τα σκάσανε πια. Μας έλεγε μια κυρία, ήταν ένα ζευγάρι, ανεβάζει στον Άγιο, αυτή η κλασική μαμά τώρα με πολλά παιδιά, χωμένη, έτρεχε λεφτά. Και με το που πάει στον Άγιο, θα θεσώ, το που τη βλέπει, της λέει, κυρία μου, τάσκασε στα παιδιά σου, στα μάτια πια. Ναι. Ψυχούλα η γυναίκα, δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνετε το ζήτημα, μέσα από το άγχος, από ότι ήταν και δασκάλα, δηλαδή τα προλάβει όλα. Και σοκαρίστηκε, γιατί νομίζω ότι τώρα αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και βοηθήθηκε βέβαια πάρα πολύ. Η καταπίεση των ευσεβών γονέων, μεγάλο θέμα αυτό. Πολλές φορές, λέει ο Άγιος, θα πούμε τα δικά του λόγια, δεν είναι αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό, είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό, όταν ακολουθούμε τις θρησκείες με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάσετε να σας ακολουθήσω στην Εκκλησία. Και είναι και πολύ ωραίο τρόπο. Μπορείτε να τους πείτε. Όσο είναι μικρά, κάνουν αυτό που καταλαβαίνουν. Έχει και σας λέω και το παράδειγμα και όλα. Και βλέπουν και εμάς καταρχήν που είμαστε στην Εκκλησία. Και υπάρχουν και κίνητρα πολύ όμορφα και τα άλλα παιδιά να παίξουν και να κλείσουν. Όταν όμως πια μεγαλώσουν, μπορείτε να τους πείτε, λέει. Όποιο θέλει μπορεί να είναι στην Εκκλησία. Εγώ θα πάω. Πολύ απλά. Όχι να το τραβάς στο 17 χρόνο και να καμαρώνεις κιόλας επειδή το έφερες στην Εκκλησία. Για πόσο να καμαρώνεις. Μετά δεν θέλουν να πατάνε. Τρομερό. Τα παιδιά των παιδιών που μεγαλώσαν στην Εκκλησία δεν θέλουν να πατάνε. Είναι φοβερό. Βέβαια φυσικά υπάρχει αυτό το καλό. Πολλές φορές αν έχουν όμορφες παραστάσεις, παρόλο που μπορείς να κάνεις ίσως και αυτό το λάθος να τα πρίξει από το πόδι απλά, ξαναγυρίζουν. Κάνουν ένα κύκλο, ξαναγυρίζουν και βλέπουν παιδιά που έρχονται μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια, γιατί είναι μια όμορφη μνήμη. Και γυρίζουν σε αυτά τα οποία έμαθαν. Αφήστε λέει στα παιδιά να μιλήσει ο Θεός στην ψυχή τους. Σταματήστε. Ξέρετε, είναι και το χειρότερο παράδειγμα. Θέλουμε να τους πούμε να έρθουν στην Εκκλησία και επειδή εμείς βγάζουμε μια αμμονία ότι πρέπει να τα προλάβουμε όλα και να τα κατευθύνουμε, είναι ουσιαστικά σαν να τους λέμε: ξέρετε, δεν πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω στις δικές μου δυνάμεις. Και μας το λένε αυτό μετά. Πού είναι η πίστη σου. Κάνε προσευχή. Ξέρετε, να γυρίσετε το παιδί και να λέει στη μάνα μία. Την παράκληση της Παναγίας. Μη κοιμηθείς. Μην του πάρεις όμως τηλέφωνο, 400 τηλέφωνα και στιγμή. Μην του φωνάξω να έρθει. Καλοδέξω τον. Κάνε την παράκληση της Παναγίας. Η παράκληση λέει που θα κάνει η μητέρα στον Χριστό και στην Παναγία. Κάμπτουν το Θεό. Κάμπτουν το Θεό και αλλάζουν το θέλημά του. Τόσο ισχύει η δύναμη των γονέων. Η αιτία που πολλά παιδιά ευσεβών γονέων όταν μεγαλώσουν αφήνουν την Εκκλησία και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν είναι η καταπίεση που τους ασκούν οι τάχα καλοί γονείς και ευσεβείς, οι οποίοι με την ανθρώπινη αγάπη τους και από τη λαχτάρα τους να γίνουν τα παιδιά τους καλοί χριστιανοί, τελικά τα καταπίεσαν και απέκτησαν το αντίθετο. Και δυστυχώς, τα έχουμε και παραδείγματα, ναι, μεν μπορεί να είναι από καλή διάθεση, αλλά έχουμε και παραδείγματα ευσεβών γονέων που από εγωισμό θέλουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Θυμάμαι μια κυρία που έλεγε ότι πόσο της ταπεινώθηκε όταν αυτή
άλλο, ούτε ο άντρας δεν το έκανε. Και πάει στον Άγιο, έτσι λίγο συγχυσμένη, και του το λέει γιατί της λέει ο Άγιος. Κάτι πολύ σκάφο, πάει προφίλ του, κάτι πολύ σκανδαλώδες. Δεν μην έρθει στην Εκκλησία να κάτσει να πιει καφέ με τον άντρα σου. Αυτή πάθε σοκ. Θα πιει καφέ με τον άντρα σου την ώρα τη λειτουργία, αλλά το μυαλό σου να είσαι λειτουργία σένα. Το έκανε και όχι απλά η ίδια τα έλεγε αυτά. Και όχι απλά δεν το έκανα, αλλά φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουμε όλη η οικογένεια πρωί-πρωί και να ξέρουμε και στη διαδρομή. Και έτσι, απλά τη έσπασε αυτόν τον εγωισμό, ότι γιατί σου λέει πώ θα πούμε άλλε κυρίε, εγώ είμαι και καθώ πρέπει, δεν έρχονται πρωί-πρωί, ή εγώ δεν έρχομαι πρωί-πρωί στην Εκκλησία. Και αφού έσπασε αυτό ο εγωισμό, όλη η οικογένεια στην Εκκλησία. Δεν είναι συγκλονιστικό. Έλεγε, μην προσπαθείτε με ανθρώπινου τρόπου να διορθώσετε κακέ καταστάσει. Δεν θα φέρετε κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσοχή θα φέρετε καλό αποτέλεσμα. Να επικαλείστε να έρθει θεία χάρη στην ψυχή του και να του αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανό. Και όταν λέει και πάλι, δεν θα λέει όταν οι γονεί συνάγει, το μεταδώσουν, το τρώω του περιβάλλον, σιγά σιγά αγιάζεται. Εγώ δεν θέλω να πω άλλα. Να πω μόνο μια εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ, διάβασα που έλεγε ο Ιωάννης Πορφύριος, έλεγε σε ένα ζευγάρι. Αν θέλετε, λέει, να δείτε, που το έχω δει σαν φωτογραφία και θυμάμαι ότι αυτό που θα σα πω. Από ένα ζευγάρι, το είχα δει σε φωτογραφία, όχι σε φωτογραφία, σε φωτογραφία. Και θυμάμαι ότι τόσο πολύ με συγκλώνησε η φωτογραφία. Ήταν ένα παιδάκι με τους δύο γονείς του και προχωρούσε μπροστά το παιδάκι και του κρατούσε τους γονείς από το χέρι. Και το είδα τώρα στον Άγιο που το έδινε. Και λέει, αν θέλεις να δεις την ευτυχία, βάλε αυτή την εικόνα στο μυαλό σου, το παιδί σου, το παιδί σας, μέλος σας ζευγάρι, να σας κρατάει από το ένα χέρι και το άλλο, από το άλλο χέρι. Να προχωράει και μπροστά να σα δείξει τον δρόμο που θέλει να ακολουθείτε. Το έχω δει σε φωτογραφίε σε ζευγάρι και θυμάμαι ότι ήταν τόσο συγκινητικό που ακριβώ του πήρε και του είπα: αυτό είναι. Αν το κρατήσετε αυτό, αυτή η εικόνα θα μείνει στο παιδί σα. Δεν το κράτησα. Δυστυχώ δεν το κράτησα. Με πολλά προβλήματα. Αλλά πώ α πούμε φανταστείτε τη σκηνή, δηλαδή πόσο δώρο κάνουμε στα παιδιά μα, πόσε φορέ κάνουμε όλα τα λαδόρα στα παιδιά και δεν κάνουμε αυτό το απλό. Δηλαδή να βλέπει του γονεί του να κρατούνται το χέρι και να το κρατάνε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί να νιώσει το παιδί. Εγώ θέλω πολύ να σταματήσουμε εδώ και δεν ξέρω αν θέλετε έτσι καθένα κάτι να συζητήσουμε. Θέλετε λίγο ακόμα να κάτι ακόμα που έλεγε ότι όταν λέει κάνει μια ζημιά το παιδί, λέει θυμώνουμε. Λίγο. Εντάξει, είπαμε με μέτρο να θυμώνουμε. Αν εκείνη τη στιγμή δείξουμε κατανόηση και δικαιολογήσουμε τη ζημιά του παιδιού, τότε λέει κερδίσαμε την ψυχή και τη δική μας, παραμένουμε ήρεμοι και του άλλου. Και με αυτό το παράδειγμα, συμβούλευε όλους μας ότι αυτή λέει να ξέρουμε ότι είναι πνευματική ζωή τελικά. Δηλαδή, είναι μια κίνηση ανύψωση δική μας μέσα στις δοκιμασίες. Έχουμε δοκιμασίες πολλές. Και υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή που να ανακτήσουμε, να ανανάξει λίγο του κόσμου, να λειτουργήσουμε πολύ εγωιστικά, οπότε να μας φταίνε πάντα οι άλλοι, ή να φτάσουμε στην κατανόηση της αγάπης. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον άλλον, είτε αυτό είναι το παιδί μας, είτε είναι ο γονιός μας, είτε είναι ο αδελφός μας στο μοναστήρι. Αντί δηλαδή να θυμώσουμε και να γίνουμε μπαλούτι, και να, το μόνο που θα κάνουμε να χωριστεί ένας από τον άλλον, να έρθει πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Και είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και το μάλωμα που θα κάνουμε, να μην έχει διάρκεια πολύ. Ειδικά σε ένα μικρό παιδάκι, μια φορά βλέπουμε γονείς που τον άκρο για να το κάνουν άντρα, το κάνουν δυναμικό για να αντέξει τη ζωή, να την πληγούν πάρα πολύ σκληρά. Είχα πάει σε μια κατασκήνωση και ένα παιδάκι ήταν, μα έλεγε ο Μοντάρη, αυτό είναι φίλη μα, και αρχηγό του φίλη μα, ήταν ένα παιδάκι, όλοι οι γονείς έπαιρναν τηλέφωνο τα παιδάκια του. Ενώ δεν το έπαιρνε η μαμά του τηλέφωνο και ήταν μαραμένο. Και το είδε η κοπέλα, η αρχηγό μου και αυτή η μανούλα, κατάλαβε το πρόβλημα του αυτό. Και παίρνει η μητέρα τηλέφωνο κρυφά. Και λέει, ξέρετε, πάρτε το παιδί συχνά. Γιατί παίρνει όλε και το παιδί με το τηλέφωνο έτσι, κάθε φορά έγινε μόνο του. Και απαντάει η μαμά του, θέλει, πώ το έχει δει, δεν ξέρω, τι κοπέλα, τι προβλήματα είχε. Α, λέει, δεν χρειάζεται, έτσι, έχει μεγαλώσει, βρίσκεται και κάπου εδώ, δεν χρειάζεται. Και λέει η κοπέλα, όχι, χρειάζεται, πάρτε το. Και το πήρε και το παιδί μετά έλαβε. Δηλαδή είναι πολύ βασικό και σε αυτή την ηλικία, ότι κάνει ο γονιό, το ταυτίζει με τον Θεό, είναι αντίστευτο. Αν ο γονιό λέει το μαλώσει και μετά το χαϊδέψει, θα πει να έτσι είναι ο Θεό. Ο Θεό είναι ο πατέρα. Αν ο πατέρα το μαλώσει και το αφήσει έτσι, και είναι πολύ σκληρό, θα ταυτίσει το Θεό πατέρα με αυτό το πατέρα. Και δεν θέλει, δεν θέλει μετά να βγει ο πατέρα, ούτε για Θεό. Και περνάει μια περιπέτεια που θα την γλύτωνε. Δηλαδή,
Πρέπει σε όλα να υπάρχει ένα μέτρο, αλλά γυρίζουμε στο, σε αυτό το πίνι και το αρχικό, που για να υπάρχει ένα μέτρο πρέπει εμείς να ισορροπήσουμε. Να ισορροπήσουμε εμείς. Και στην πορεία γίνεται βέβαια, με τις δοκιμασίες. Ξέρω πάρα πολλά ζευγάρια που ξεκίνησαν θεόστραβα και κατέληξαν πάρα πολύ όμορφα, γιατί και συνεχίζουν όμορφα, γιατί ανακάλυψαν τον Χριστό στη ζωή τους μέσα από μια τεράστια δοκιμασία. Αρρώστηκε αθάνατος. Κατάλαβαν ότι δεν παίρνει άλλο και σωθήκανε πραγματικά. Αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας, δηλαδή να μην απογοητευτούμε. Αν κάποιος δηλαδή από εσάς ταυτιστεί με κάτι από όλα αυτά, που καθένας έχει τις δικές του περιπέτειες, είτε την προσωπική του ζωή, είτε την οικογενειακή που έχει κάνει, υπάρχει πάντα η λύση. Και έλεγε ο Άγιος Προφήριος, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι λέει όλα διορθώνει, και ξέρετε πώς εκοφύγει το μυστικό που διορθώνονται, με μια γενική εξομολόγηση. Αν δηλαδή αποφασίσουμε ότι τέλος πάντων δεν παίρνει άλλο, τα κάναμε όλα σαλά, τα χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε τον άντρα μας, χάσαμε τα πάντα, είμαστε πιο στριμμένοι άνθρωποι, δεν μας θέλει κανείς, να κάνουμε λίγο μια ιδέα αρχή. Όταν κάνουμε μια γενική εξομολόγηση, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά μας χρόνια και θα ξαναχτίσουμε τη ζωή μας από την αρχή με τον Χριστό. Και αυτό λέει θα μας θεραπεύσει και θα μας κάνει αγίους γιατί θα βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Τόσο απλά τα έλεγε ο Άγιος. Να ευχηθούμε να τα δούμε και εμείς με τον Χριστό, πριν κλείσουμε το μάτι μας. Σταματήσουμε γιατί εδώ έχει την ερώτηση. Εμείς ευχαριστούμε. Όποιος έχει ερωτήσεις. Εσείς είχατε τον καλύτερο, δάσκαλο. Πόσες ομιλίες έχουμε αφαιρηθεί όλοι μας από τον Παύλο, τον Δεσπότη, τον Μεταξύ, τον Σαββίκ Πάδρα. Ξέρετε πόσους χρόνους έχει έρθει στην Εκκλησία από αυτόν τον άνθρωπο. Παντού, όχι μόνο μου, παντού. Λόγω του διαδικτύου είναι πολύ γνωστό. Και τώρα ακόμα συναντάμε ανθρώπου που του έχει αλλάξει τη ζωή. Και όσο μα είπε, έτσι ακριβώ είναι η μορφή μα. Εντάξει, εμεί που είμαστε οι πιο μεγάλε, οι πιο πέρασε, οι πιο παιδιά που μεγάλωσαν, όπω ακριβώ τα λε. Και μαθαίνουμε μια ζωή. Δεν σταματάμε, τώρα δεν είναι και τα γόνια σα. Αν πάω στο διαβάσω και πω, αχ, το έκανα αυτό, εκεί νομίζω ότι θα με τσούξει.
Και αν είναι το δικό μου το παιδί, ο δικός μου άνθρωπος, η δική μου αδελφή, θα το καταλάβω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε τον εγωισμό μας και να πούμε το θέλω το παιδί μου να το σώσω και τι δεν θέλω, τι θέλω, τι προτιμάω. Δυστυχώς πολλοί προτιμούν. Ο απλός μου είναι νοσηλευτής στον Ευαγγελισμό. Είναι και ιερέας, αλλά είναι νοσηλευτής. Και μας μεταφέρει συχνά αυτά τα δράματα που ζει, γιατί είναι στη γονάτια ειδικών λοιμόξεων, το AIDS, αυτά ξέρετε. Και εκεί, εκεί απομυθοποιούνται τα πάντα. Έχει τους πάντες μπορείς να δεις εκεί. Από την πιο μεγάλη εντάξει μέχρι τους πιο πεταμένους στον δρόμο. Και πολλές φορές μας μεταφέρει το δράμα. Το παιδί έχει το σταυρό του. Είναι καρφωμένο στο κρεβάτι γιατί όλα αυτά πεθαίνουν. Ας πούμε, και από καρκίνο, από τα φάρμακα πεθαίνουν. Έχει το δράμα του, έχει τον πόνο του. Πολλές φορές ζει μια απίστευτη μετάνοια. Απίστευτη, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο γονιός και ευσεβής γονείς, μας έλεγε πάλι προημερών, μόλις μάθει το παιδί του ότι έχει το παιδί το δικό μου, που εγώ έχω αυτό το τάδε όνομα και είμαι στην επαρχία μου, ο κύριος τάδε, δεν είναι πια παιδί μου. Και να έχει το παιδί αυτό τον καημό και να πεθαίνει όλο μόνο μου. Τι παραπάνω να πει κανείς. Πόσο πρέπει να ταπεινωθεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει. Φανταστείτε ότι δεν αναγνωρίζει και το δικό του μερίδιο ευθύνης. Προφανώς δεν θέλει να το αναγνωρίσει, γιατί το αποποιείται. Αλλά έστω δεν φταίει σε τίποτα. Το παιδί του πλάθο του, αυτό το έκανε. Την βοήθεια του Θεού. Και έστω δεν, δεν το δικό του το παιδί, δεν το υπολογίζει. Είναι ένα παιδί, είναι, σε ζητάει. Δεν πα να του κλείσει τα μάτια. Είναι τραγικό. Και ο πατέρα του Παναγιώτη, έτσι λέγεται ο γαμπρό μου, που είναι ένα ευαίσθητο άνθρωπο, στεναχωριόταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτό το πράγμα που έβλεπε και βλέπει, γιατί εξακολουθεί να είναι σπουδαίο. Νομίζω ότι τουλάχιστον όταν από τα αυτά που παθαίνουμε, πρέπει να ρίχνουμε λίγο το κεφάλι, γιατί δεν γίνεται προκοπή. Θα παραλάβουμε τα λάθη τυχόν παθάμε του γονεί μα. Γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ επαναλαμβάνουμε και αυτά που μάθουμε. Και θα διαλύσετε το ίδιο. Ποιο κερδίζει, κύριε Μουσαλόγια, ο διάβολο. Θα είναι αυτή η κερδίση, χάνω το παιδί. Γιατί κάποιο θα πρέπει να το χαϊδέψει. Ένα που κυκλοφορεί εκεί. Κάποιο άλλο θα πρέπει να το χαϊδέψει, α πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον αγαπάει, γιατί είναι αυτό ή. Δυστυχώ. Φτάνει αρκετά εκεί. Τόσο παραστατικά με παραδείγματα. Να δώσω ένα μάσο από έτσι το πολύ ομοδοσφαιρικά για να συνεχίσει το παιδί. Να πούμε ότι η ερώτηση του Φιλοθέη και ο πνευματικός της πατέρας, ο πατήρ Γαβρίλο Τσάφος, έχει μια πολύ γλυκιά ιστορία, ένα μεγάλο σύνδεσμο με την ίδια την Αγία Φιλοθή. Διότι ο τόπος του μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης είναι μια μικρή εκκλησία, την οποία έχει αγιογραφήσει παλιά βέβαια, είναι της Αγίας Φιλοθέης και την εκκλησία του, στον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Στον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Και εκεί είναι ο τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης. Πείτε μας γι' αυτό. Και μετά, να μα πείτε αυτό, να πούμε εδώ ότι έχει μεγάλη αξία ότι έχει γνωρίσει προσωπικά την μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακηρυχθήσα Αγία Γαβριλεία. Έτσι. Και επειδή, να το πούμε και αυτό, κάποια σάιντα που παρήγαγαν άσχημα να μας κάνετε αυτή την εικόνα λαμπερή, όπως είναι και το πρόσωπό της. Και να πω εδώ ότι αυτό το βιβλίο της Γερόνης Καρδιλίας, της Αγίας πλέον, το είχαμε στο σπίτι μας και εγώ μικρός έφευγα, φοβόμουν αυτό το μαύρο και έφευγα. Και έλεγα, μέσα μπορεί να έχει κάτι ωραίο, αλλά εγώ δεν μπορώ και δεν το εξόπλω. Εγώ έτρεμα μικρός και δεν το έφευγα το κομμωδίνο που ήταν εκεί πέρα. Και όταν το άνοιξα μετά, πολύ καιρό από έφυγος, να σας πω ότι άνοιξα τον εαυτό μου στα παιδιά που δεν πήγαιναν την εκκλησία. Έτσι, γιατί εγώ είμαι περίπου αρχιτικός μου. Στα παιδιά που δεν πήγαιναν την εκκλησία, άνοιξα περισσότερο την καρδιά μου και την παρέα μου μέσα από την Γερόνα Σεβακυρία. Αγία Γερόνα. Πείτε μας λίγο για αυτή τη σύνδεση Αγίας Φιλοθέης Αγίου Ανδρέα και Αγίας Γαβριλεία. Το νησάκι είναι αυτό που σας έλεγα πριν στην πλατεία Αμερική που ήταν ο πατήρ Γαβρίλη 50 χρόνια εφημέριος. Το έκτισε η Αγία Φιλοθέη. Το τελευταίο. Το έκτισε πάνω σε πρωτοχριστιανικό ναό. Φανταστείτε, έχει τάφος από κάτω. Οι κολόνες του είναι αρχαίες. Είναι ένα κόσμο, ένα βυζαντινό μνημείο. Και το ζωγράφος ο Φώτης ο Κόντογλου
δεκαετία του 50, και το εντυπωσιακό ότι μέσα στον πόλεμο, δεκαετία του 40, το αναστήλωσαν οι Αθηναίοι. Δηλαδή ήταν μόνο οι δύο τείχοι που πήγαν όρθιοι. Γιατί μετά το μαρτύριο της Αγίας Γιορτής, σιγά σιγά στην Αθήνη έφτασε μέχρι την Τουρκοκρατία, μέχρι την Επανάσταση Μεσίκο του 1821, και μετά όταν ήρθαν οι Βαβαροί, το 1833, το κρίσιμο. Οπότε αυτό είχε σιγά σιγά σε ένα εύκολο τείχη και φτάσαμε δεκαετία του 40 να τον αναστηλώνουν οι Αθηναίοι στον πόλεμο, το αγαπούσαν πάρα πολύ. Όπως είπε το τέμπλο μπροστά, υπάρχει το Κολονάκι, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί την έδεσαν οι Τούρκοι και την χτύπησαν. Παραμονή του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Έκανε αγρυπνία η Αφροδίτη και την παράτησαν και. Αυτό το εκκλησάκι το έμαθε ο πνευματικός μας όταν πια ήταν σε ηλικία νεαρούλης, ήταν καθηγητής. Και όταν μπήκε μέσα και το είδε, έμαθε ότι εδώ μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη, έκανε λέει στην άκρη και είπε: Άγια μου Ανδρέα και Άγια μου, Αγία μου Φιλοθέη, αξιώστε με να γίνω ιερέας εδώ και να πεθάνω εδώ. Και έτσι και έγινε. Παρόλο που μπορούσε και τον θέλανε σε μεγάλους ναούς, εγώ λέει εδώ, δεν πάω πουθενά. Και έμεινε εκεί όλα περίπου 50 χρόνια. Μέσα σε αυτό το εκκλησάκι γνώρισε πάρα πολλούς κόσμους και όλη η Αθήνα πέρασε από εκεί. Καθόταν μέχρι αργά, εξομολογούσε. Ήταν ένα σημείο αναφοράς και το έκανε και πολύ γνωστό τότε. Γιατί ήταν γνωστός σαν Άγιος Ανδρέας, αλλά την Αγία Φιλοθέα δεν την ξέρανε. Και είναι και γνωστό, ας πούμε, το εκκλησάκι σαν τόπος μαρτυρίου και έχουμε και αγιολείψαμε. Μέσα σε όλους τους ανθρώπους που πλησίασαν και ήρθαν στο εκκλησάκι ήταν και η Αγία Γαβριλίου. Η οποία έμεινε για μεγάλο διάστημα και για όποιον έχει διαβάσει το βιβλίο στο σπιτάκι της Μηδίας, που λέει. Στο σπιτάκι των Αγγέλων. Το οποίο το σπιτάκι ήταν δύο δρόμους μετά από εμάς, την Πατησία. Εκεί την γνώρισαμε κι εμείς. Και η Αγία αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα Γαβρίλη, του έστελνε και παιδιά. Εκείνος έστελνε παιδιά και είχε μια έτσι επικοινωνία και μια αγάπη. Όπως έλεγε και εκείνη η γεγονότα, γιατί είχε πολύ χιούμορ, Γαβρίλη, λέει, οι Άγγελοι εδώ όλοι μαζί. Και έτσι μας την είχε φέρει και εμάς, μια παραμονή της Αγίας Φιλοθέης, και τη γνώρισαμε κι εμείς. Και μετά συνδεθήκαμε λίγο. Πολύ λίγο την είδαμε. Αλλά ήταν πολύ καθοριστικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, λέμε μια φορά διαβάζουμε και λέει: Τι είναι Άγιος, αυτός που σε πείθει πάρα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ο Θεός. Εγώ όταν την είδα, είχα γνωρίσει τον πατέρα Γαβρίλη και που σας είπα ότι ήμουν στην Εκκλησία. Όταν ήρθα στην Εκκλησία, γνώρισα τον πατέρα Γαβρίλη που μου άρεσε, είχε ανοιχτή καρδιά, είχε αυτή τη σοφία της Ανατολής αλλά και την απλότητα της Ανατολής. Πραγματικά μια αγκαλιά, ένα νιάξιμο. Ένα νιάξιμο και μια τρυφερότητα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, ωραία, αυτό είναι η ωραία, ωραία έκκληση. Όταν γνώρισα την γερότησα Γαβριλία, θυμάμαι 19 χρόνο παιδάκι μου, να λέω, αν είναι έτσι, λέει, ήταν και η πρώτη μοναχή που είδα, είναι ωραίος ο μοναχισμός. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και το αστείο που είπατε για το μαύρο εσείς, ήταν ότι δεν αγαπούσε ούτε αυτή το μαύρο. Αυτό ήταν το αστείο. Δεν το αγαπούσε. Και ούτε σκέφτονταν ποτέ ότι θα γίνει μοναχή, βέβαια. Δεν είχε σκεφτεί. Εκείνη ήταν από ένα σπίτι που είπαμε πριν για τους πώς μεγαλώνουμε, πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά, να είναι αρμονικά, αρμονικό το ζευγάρι, να μην μεγαλώνει. Έλεγε η γερόντισσα, εμένα λέει οι γονείς μου ήταν κουρδισμένοι σαν ρολόι. Δηλαδή, με μάλλον ο μπαμπάς, την Ζωηρούλα, Κωνσταντινοπολίτσα, με μάλλον ο μπαμπάς, η μαμά δεν υπήρχε περίπτωση με τον μπαμπά. Ήταν λέει σαν τους είχε κουρδίσει κυριολεκτικά. Και καμάρωνε και έλεγε, εγώ λέει πήρα πολύ αγάπη και μάλιστα έλεγε μια έκφραση. Εγώ λέει γεννήθηκα εμπνεύματι Αγίου. Είδατε είπαμε πριν για τη σύλληψη και αυτά. Εμπνεύματι Αγίου. Και λέει επειδή πήρα πολύ αγάπη, γι' αυτό και είχε πολύ αγάπη. Είχε πάρα πολύ, δηλαδή, όπου και αν πήγε, όλο τον κόσμο γύρισε 8 φορές. Δεν τη έλειψε τίποτα ποτέ, ούτε είχε καμιά φοβία. Τι θα πάω, τι θα κάνω, τι θα ράνω, πού θα πάω, τίποτα. Γύρισε τον κόσμο τόσες φορές χωρίς να έχει ούτε ένα τότε δραχμές. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε χρήματα, δεν το τάβαλε αυτό. Ενώ ήταν πλούσια, ήταν ψυχοθεραπεύτρια, είχε μεγάλο ιατρείο στο Κολονάκι. Όταν κοιμήθηκε η μητέρα της, ένιωθε πια ότι ελευθερώνεται. Και εκεί ένιωσε το μήνυμα ότι θα πάω για αποστολή, θα πάω στην Ινδία. Και πήγε στην Ινδία. Χωρίς τίποτα, χωρίς να ξέρει τίποτα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ταξίδι έκανε, δεν είχε φυσικά λεφτά για τον άντλα. Άρα λοιπόν ήταν στο έλεος του Θεού. Θα τα έχετε διαβάσει. Καθόταν σε ένα σταθμό του τρένου, τη Ινδία, και πλησίαζε κάποια. Δεν είχε που να μείνει, δεν είχε τι να φάει. Δεν ξέρει. Γιατί μιλούσα αγγλικά και γαλλικά, τι κάνετε, με τι ασχολείστε, έλεγε ότι είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Αχ, τι ωραία, χρειαζόμαστε κάποιον για ψυχοθεραπεία. Και το ίδιο βράδυ είχα και κρεβάτι, είχα και θεραπεία, είχα και διδάσκη, είχα τα πάντα. Οπότε τι έχω να δω, τι έχω να φοβηθώ και τι έχω να σκεφτώ. Και εμένα με συγκλώνησε που έλεγε ότι κάθε μέρα που γράφω ένα λευκό. Τι φανταστείτε. Και τώρα δεν μιλάμε για μια κοπέλα. Μιλάμε για γυναίκα που θα λέγει κανεί και προβλήματα και είχε γερή, ήταν γερή, αλλά πάντα είχε το πρόβλημα, φοβάσαι. Και όμω τίποτα δεν φοβόταν. Θεωρούσε έκπτωση να πει ότι εγώ φοβάμαι, ότι τι θα μου κάνεις εσύ, τι σκέφτεσαι εσύ, ας πούμε. Έλεγε πες εσύ το ναι και αυτός θα το κάνει.
αν ή όχι. Και με αφορμή έτσι το. Μου είπατε για το. Που κατηγορήθηκε, νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό δικό μας ελληνικό, ότι δεν το καταλαβαίνουμε, το απορρίπτουμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για να καταλάβουμε κάτι να δούμε στη θέση του. Ποιος αφήνει τα πάντα και δεν έχει τίποτα πάνω. Ποιος από εμάς αφήνει τα πάντα και δεν έχει τίποτα. Και λέει ότι όπου με καλέσει ο Θεός. Είναι το πρώτο. Άπαξ και δεν το κάνουμε, είναι όλο ως τέλειο. Πρώτα όμως φαίνεται περίεργο. Δηλαδή κατηγορήθηκε και επειδή πήγε και σε μοναστήρι ουδουριστικό, γιατί δεν είχε τίποτα να αποβληθεί και δεν πήγε για να πάει σε έναν τέτοιο βοηθισμό. Πήγε γιατί όπου την καλούσανε, είχε πάει και στο σπίτι και στο παλάτι της ήπειρα κάτι. Και μάλιστα λέει, έχει ένα περιστατικό που είχε πάει η μητέρα Τερέζα. Ξέρετε, ο καθολική. Και διακόνωσε και αυτή είχαν συναντηθεί. Και λέει στην είχε γνωρίσει την Αγκάντη και την μητέρα Τερέζα και πήγε ρώτησα. Και κάποια στιγμή πλησιάζει ένα πολύ ψηλά αισθάνομο πρόσωπο την Αγκάντη και τη λέει, βλέπει την Αγία Γαβριλία που λέει πάρα, δεν παράσα. Και λέει, τι είναι αυτή λέει ο καθολική, σαν την μητέρα Τερέζα και κάνει η Αγκάντη. Όχι, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Φανταστείτε δηλαδή, τι εικόνα είχε, τι ήξερε. Έβλεπε όμως έναν άνθρωπο που ζούσε τον Χριστό. Δεν πήγαινε να του πει για τον Χριστό. Οπότε λοιπόν το ένα ήταν ότι ήταν λίγο δύσκολο να την καταλάβει κάποιος. Το δεύτερο ίσως και ο τρόπος όλης της ζωής, δηλαδή κάτι που μας ξενίζει. Εγώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Σε αυτό το βιβλίο που γράψαμε για Ρώτησα της Χαράς, που είναι από μαρτυρίες ανθρώπων. Αυτό είναι δικό σας. Ναι, με προτροπή του Μητροπολίτη Αργολίδος, που και εκείνος στεναχωριόταν που είχε ρώτησε έτσι από κάποιους ανθρώπους που είχε απορριφθεί. Θεωρούσε ότι είναι άδικο, να το πω έτσι. Είναι άδικο. Και μας είπε η προτροπή δική του, συναντήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που τη γνώρισε και καλλιτέχνες γνωστούς, πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, που ήταν στον Χριστό από εκείνη. Και από τον πιο μεγάλο ανθρώπου μέχρι και πιο νέους. Και είχαν μια. Καταθέσαμε τη μαρτυρία του. Κάποιος λοιπόν μου είπε ότι κάποια στιγμή λέει ότι σαν μιλούσε σε ακροατήρια και κάποιο κάτω την συγκοφαντού στην έφυγα. Έλεγε, τι ήξερε δεν τη ρώτησα, οπότε τη ρώτησα φυσικά δεν είχε ιδέα. Όταν όμως έμαθε ποια είναι και την άκουσε, το μετάνιωσε. Και πήγε και ζήτησε συγγνώμη. Και τη λέει, Γιώργο, μπορώ να σας μιλήσω. Και λέει, ναι. Λέει, ξέρετε, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σας υποφάτησα, είπα αυτό και εκείνο. Μίλα το. Που το άκουσε και μία που δεν έδωσε καμία σημασία. Και τη λέει, Γιώργο, ευχαριστώ που το λέτε, αλλά ξέρετε, δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Και έπαθε σόβη, κυρία. Λέει, γιατί. Γιατί απλούστατα δεν μου φυλάξατε. Μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτό ενόχλησε. Δηλαδή, καμιά φορά νιώθουμε, επειδή έχουμε το δικό μας τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, και εμείς ειδικά μέσα στην εκκλησία, ίσως έχουμε κάποιες συγκεκριμένες τακτικές που θέλουμε να ακολουθήσουμε, κάτι άλλο μπορεί να μας ενοχλήσει. Και δεν το δεχόμαστε εύκολα. Σημασία έχει τώρα όμως ότι η εκκλησία μας, ξέρετε ότι ένας Άγιος δεν είναι το επίπεδο αποφάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή η Σύνοδος, σε συνείδηση του λαού αναδεικνύεται ένας Άγιος. Και έρχεται η Εκκλησία και το επιβεβαιώνει. Ήρθε η Εκκλησία και το επιβεβαίωσε. Πάνω προηγουμένω. Από εκεί και πέρα, ίσως συνεχίζεται και κάποια μορφή βιβλιοθήκη. Και τον Άγιο Νεκτάριο του σκοπάτησε και μετά θα τον πάρω και μετά την Γερμανία. Ξέρει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Χριστός ξέρει. Σημασία έχει ότι όλοι οι άγιοι μας οδηγούν στον Χριστό. Δεν κολλάνε σε άγιου. Ούτε στον Άγιο Πορφύριο, ούτε στην Ιγέρα της Αγαπηλία, ούτε σε κανέναν. Στον Χριστό πρέπει να στρεφόμαστε. Αυτό έκαναν και οι ίδιοι. Δεν ήταν οπαδούς. Ξέρω, δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι αυτό. Αλλά σημασία έχει την Εκκλησία. Εμείς εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Κάποια άλλη ερώτηση. Μέσα στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας, πολλές φορές
πράττουμε τα δικά μας λάθη και ενδεχομένως με τις δικές μας αστοχίες, πολλές από αυτές που ανέφερε και ρώτησα, θέτουμε ανθρώπους ενδεχομένως ακόμα και εκτός εκκλησίας. Αυτά λοιπόν που ακούσαμε είναι πράγματα που πρέπει όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε ή δεν έχουμε οικογένεια, να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Αλλιώς, η γερόντισσα κοπίασε σήμερα να κάνει τόσα χιλιόμετρα για να έρθει εδώ και να μιλήσει μάταια. Γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά ωραία λόγια και δεν τα βάζουμε στην καρδιά μας. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και θα ήθελα να κλείσω με τα δύο πράγματα που έμειναν τουλάχιστον σε μένα περισσότερο και νομίζω θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Ο Άγιος, όπως μας είπε και η γερόντισσα, ξεκινούσε και τελείωνε ουσιαστικά τη διδασκαλία του με το ότι ο Χριστός είναι το πάνω. Αυτό δυστυχώς το ξεχνάμε. Διότι, και εδώ είναι το δεύτερο, βάζουμε πρώτα απ' όλα τον εγωισμό μας. Θέλουμε στα παιδιά μας, στους γύρω μας, σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους αναστρεφόμαστε, να γίνεται το δικό μας θέλω. Αυτό το εγώ, όπως έλεγε και ο Μακαριστός Παύλος, σκοτώνει την αγάπη. Έχουμε την ευθύνη να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία μας έλεγαν οι Άγιοι, διότι οι Άγιοι μας μετέφεραν με τη δική τους εμπειρία το Λόγο του Θεού. Και αυτό σήμερα ήρθε εδώ να μας πει η σεβαστή μας γερόντισσα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τις αδελφές για τον κόπο στον οποίο μπήκατε, να μεταφέρω και πάλι τις ευχαριστίες του σεβασμιωτά του και τη λύπη του που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Και θα πρέπει όμως να κλείσουμε με μια υπόσχεση. Πρέπει να μας ξανάρθετε, τι γίνεται. Έχετε αφήσει ακόμα αρκετά πράγματα να μας πείτε. Πιστεύω ότι είναι θέληση όλων. Το βλέπετε. Δεν νομίζω ότι είναι προσωπική μου απόψη μόνο. Οπότε εύχομαι να δώσει ο Θεός, όποτε επιτρέψουν και οι δικές σας υποχρεώσεις, να ξαναβρεθείτε εδώ είτε στα πλαίσια της σχολής γονέων είτε σε κάποια άλλη ομιλία να μας μιλήσετε με τόση θέλη για τον Θεό όπως μας μιλήσατε και σήμερα. Όχι μόνο για τον Άγιο, για τον Άγιο Πορφύριο, αλλά για τον Θεό γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάπου εδώ να σας απαλλάξουμε. Να ξεκουραστείτε κι εσείς. Πάτε Προκόπη, λοιπόν, η σχολή γονέων. Η επόμενη σχολή γονέων θα έχει κάτι το ιδιαίτερο και το πρωτότυπο. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ. Θα συνεργαστούμε με τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Άγιος Παντελήμωνας της Χιάτιστας και επειδή δεν βρίσκαμε ομιλητή ο οποίος να συνδυάσει κάτι την οικογένεια με την αιμοδοσία, δυστυχώς θα υποστείτε εμένα σαν αιμοδότη. Θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου Δευτέρα. Το θέμα θα είναι το φιλότυπο μέσα στην οικογένεια και πώς καλλιεργείται. Και από εκεί θα κάνουμε μια προέκταση της προσφοράς και του εθελοντισμού πάνω στην αιμοδοσία. Αλλά το θέμα θα είναι το φιλότυπο μέσα στην οικογένεια και πώς καλλιεργείται. 6 Νοεμβρίου πρώτο ο Θεός. Οι υπόλοιπες Δευτέρες, από την επόμενη, θα είναι πρώτο ο Θεός και ο Σεβασμένος εδώ για να συνεχίσει τις ομιλίες κανονικά. 6 ώρα λοιπόν πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Να πούμε εδώ πέρα και το Δημητρίο. Oh,
Καλό βράδυ. Καλή εισαγωγή. Η ερώτηση θα είναι στο μουσικό. Να τη χαιρετήσετε που βάζετε την ευχή τη και ό,τι θέλετε να τη πείτε. Μην την κουράσουμε πάρα πολύ μόνο. Είναι ήδη αρκετά κουρασμένη. Καλό βράδυ και καλή εισαγωγή.